και κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί είναι ένα παιδί εδώ. Γεια σου, Βλαδίμηρε μου. Γεια σου, Βλαδίμηρε. Ο Βλαδίμηρος ο Τζορτζής. Πολύ αγαπημένος μου είσαι, το ξέρεις άλλωστε. Στο λέω κάθε φορά και που έρχεσαι. Για μένα το ίδιο. Λοιπόν, και θέλω να σου πω πολλά πολλά μπράβο. Έχουμε και άλλη διάκριση. Ναι, το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν ο μεγάλος τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR. Euro NASCAR, όπου κατάφερα να διακριθώ, ας το πούμε, να πάρω την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Όχι, ας πούμε, να διακριθείς. Είναι ναι. Τεράστιο το, και για την καριέρα σου και για σένα τον ίδιο. Σίγουρα. Και μετά από τον μεγάλο μου τραυματισμό στις 8 του Οκτώβρη στο Βέλγιο με το σπάσιμο του καρπού, ήμουν κοντά στο να χάσω τον μεγάλο τελικό και να μην καταφέρω να είμαι στην πρώτη τριάδα. Όμως δεν τα έβαλα κάτω μαζί με τους φυσιοθεραπευτές σε 20 μέρες. Κατάφερα να βρεθώ πίσω από το τιμόνι και πήρα πίσω την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Μπράβο, μπράβο. Όπου και πω, οι πόρτες πλέον ανοίγουν ναι. Και είναι με μεγάλη μου χαρά, όπου μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω τα νέα για το 2023. Με μεγάλη μου χαρά το Φλεβάρι θα βρεθώ στην Αμερική, στον αγώνα Daytona 500, όπου οι πρώτοι τρεις του πρωταθλήματος έχουν ανοιχτή πρόσκληση, όπου θα μιλήσουμε με ομάδες και στην Αμερική. Που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φυσιοθεραπευτές. Ναι, να σου πω πώς έγινε το ατύχημα, δηλαδή. Γιατί έσπασες το καρπό σου. Βασικά δέχτηκα χτύπημα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ως αποτέλεσμα να ανατραπεί ναι. Και να δεχθώ ακόμα ένα χτύπημα. Άρα ευτυχώς που ήταν μόνο ο καρπός, να λέμε. Ναι, το τιμόνι έσπασε και όταν σπάσει το τιμόνι, πρέπει να φύγει στα χέρια σου. Από πάνω δυστυχώς δεν πρόλαβα να φύγω. Ως αποτέλεσμα γύρισε το τιμόνι απότομα. Εντάξει, ευτυχώς ότι το χειρουργείο πήγε καλά, καθώς είχα το χειρουργείο μου στο Βέλγιο. Και εντάξει, 20 μέρες ήμασταν μέσα στην πίεση να προλάβουμε το μεγάλο τελικό. Αλλά εσύ σου χειρουργείο και σκεφτόσουν αν θα προλάβεις να κάνεις τον αγώνα και αν θα είσαι καλά, είμαι σίγουρη. Βεβαίως, 3 χρόνια τώρα προσπαθούσα ναι, για εντάξει, το. Εντάξει, αφού είναι η ζωή σου τώρα. Ναι, προσπαθείς 3 χρόνια και στο τέλος να γίνει κάτι. Ναι. Είναι επικίνδυνο πολύ αυτό που κάνεις. Όχι, δεν είναι επικίνδυνο. Τα αυτοκίνητα πλέον του μηχανοκίνητου αθλητισμού βλέπουμε ότι έχουν τρομερή ασφάλεια. Ναι. Και ειδικά. Ναι, αλλά έσπασε το τιμόνι. Ναι. είναι υπάρχουν και οι περιπτώσεις. Μπράβο, ναι. Αλλά είναι αυτό που λέω ότι μετά από 20 χρόνια καριέρας ήταν ο πρώτος μου τραυματισμός. Εντάξει. Άρα. 20 χρόνια. Ναι. Πόσο χρόνο έγινες. Από 5 χρονών ξεκίνησα. Α, ναι, σωστά, από 5 χρονών ξεκίνησες. Τέλειος. Λοιπόν, άρα το επόμενο μας βήμα είναι η Αμερική. Μπράβο. Το Φεβράρι. Μπράβο. Και του χρόνου ανεβαίνουμε κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του EuroNASCAR. Θύμισε με που πας τώρα. Μπράβο, πάμε στην προ κατηγορία. Ωραία. Όπου είναι το ένα βήμα πριν την Αμερική, έτσι ώστε να γίνω επίσημος οδηγός μιας ομάδας στην Αμερική. Το ότι θα πάω στην Αμερική το Φλεβάρι είναι καθαρά μόνο για επαφές με τις ομάδες, που είναι ένα πρώτο βήμα και ευελπιστώ πως όλα θα πάνε καλά. Έχεις βάλει στο μάτι κάποια εταιρεία, ας πούμε, κάποια που να θες να είσαι εκεί, χωρίς να μου πεις ομάδα εννοώ. Ναι, έχω βάλει και ήδη είμαστε σε επικοινωνία με μία μέσω της ιταλικής μου ομάδας της Ευρωπαϊκής. Όπου συνεργάζονται, άρα θα έχουμε την πρώτη μας επαφή το Φλεβάρι και ευελπιστώ πως θα πάνε όλα όπως πρέπει. Νιώθεις ότι ζεις το 100% σίγουρα αυτού που σου αρέσει και αυτού που κάνεις. Νιώθεις ότι έχεις χάσει πράγματα τα τελευταία χρόνια από σένα ως τον Βλαδίμηρο, ας πούμε. Πάρα πολύ. Πάρα πολλά. Νομίζω κάθε αθλητής ναι. Που αποφασίζει να είναι αθλητής πρέπει να βάλει αρκετά πράγματα πίσω. Αλλά οι χαρές και ειδικά η χαρά που πήρα την Κυριακή και μετά το ξέσπασμα, ναι. Ας πούμε, όσων είχαν συμβεί, τέλος πάντων με γεμίζουν. Σε γεμίζουν, ναι. Ποιον παίρνεις πρώτα τηλέφωνο όταν γίνεται κάτι τέτοιο? Ποιο είναι το πρώτο τηλέφωνο που κάνεις? Την οικογένεια. Την οικογένεια σου. Για να φανταστείτε, η οικογένειά μου, εντάξει, ευτυχώς ήταν και οι δύο τώρα στην Κροατία. Με στήριξαν και φίλοι πολλοί. Ναι. Αλλά η οικογένειά μου είναι αυτή που στάθηκαν από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα δίπλα. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους να σε στηρίζουν και να σε αγαπούν. Και να σου πω, μέχρι πόσο χρονών μπορείς να οδηγείς, για να ξέρω πότε θα κάνει είτε η ζωή του άνθρωπου στην άλλη. Κατερίνα μου, μέχρι έχουμε τη δύναμη.
Α, δεν έχει όριο ηλικία. Ναι. Δεν είναι όπως ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που εντάξει, μέχρι τα 40. Εντάξει, άντε, κανονικά ναι, μέχρι τα 40 και στο μηχανοκίνητο είναι, ας πούμε, βάζεις. Η καλύτερη ηλικία. Μπράβο. Η καλύτερη ηλικία, μια χαρά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ναι. κλείνοντας στους υποστηριχτές μου και ειδικά στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το Υφυπουργείο Τουρισμού, mm-hmm. καθώς μετά από τις δύσκολες περιόδους που περάσαμε για να βρεθώ φέτος και να αγωνίζομαι, στάθηκαν δίπλα μου, αλλά και τις εταιρείες Alcofilters, Eneos Motor Oil και Psaltis Auto Parts, όπου χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό. Και ήταν δίπλα μου και στις επιτυχίες στη Βαλέθια με την πρώτη θέση τον Μάιο και στις ατυχίες μου που βρέθηκαν mm-hmm. στα μέσα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βεβαίως και βλέπουμε και τα τρόπαια και το κράνος και όλα. Ένας πολύ συγκροτημένος άνθρωπος, πραγματικά, να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Είσαι παράδειγμα για όλους τους Γιούδες και όλες τις κόρες, πραγματικά στο λέω. Δεν ξέρω αν έχεις ποτέ στιγμές έξαρσης, να τριλάς, να φωνάζεις, να γίνεις έξαλλος εσύ, όπως όλοι οι άνθρωποι. Μόλις έσπασα το χέρι μου έτσι. Εντάξει, και εγώ αν έσπασα το χέρι μου, το ίδιο πράγμα. Είναι μόνο γι' αυτό. Μπράβο σου, Βλαδίμηρε. Είμαστε εδώ, σε στηρίζουμε Φεβράριο, επειδή θα είσαι Αμερική και θα είναι 8 ώρες μπροστά. Μπράβο. Θα μας βγαίνει Skype, σε παρακαλώ. Μπράβο. Και θα δείτε και τον αγώνα του NASCAR Live. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.